Τώρα για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις έχουμε κοντά μας την δημοσιογράφο, την Αγγελική Ισπανού. Καλησπέρα Αγγελική. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία. Έχουμε ξανά στο προσκήνιο, Αγγελική, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας για τον κύριο Μητσοτάκη. Από τη σημερινή πρωτοβουλία του κύριου Ανδρουλάκη να συγκρατήσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι δεν αναφέρεται πια μόνο στην παρακολούθησή του από την ΕΕΠ, αλλά αναφέρεται και στο σκάνδαλο σχετικά με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Είπε ότι το σκάνδαλο εκτός από πολιτικό είναι και οικονομικό και αναφέρθηκε σε εμπόριο πληροφοριών από τους διαχειριστές του Predator. Φωτογράφησε τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον δικηγόρο κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, και απέδωσε εμέσως ευθύνες στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον για ανοχή και συσκότηση αυτής της υπόθεσης, την οποία συνδέει με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, των θεσμών και την ποιότητα της δημοκρατίας. Το δεύτερο που πρέπει οπωσδήποτε να συγκρατήσουμε είναι ότι δεσμεύτηκε δημόσια στις δηλώσεις του στην Κάμερα ότι θα ενημερώσει τον ελληνικό λαό για όσα θα το πει ο πρόεδρος ΣΑΔΕ, ο κύριος Ράμος, σε σχέση με την αιτία της παρακολούθησής του από την ΕΕΠ. Και το τρίτο που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι ότι ο ίδιος στις ευρωεκλογές θα πάει έχοντας στην κορυφή της ατζέντα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής αυτό το θέμα, το οποίο θεωρεί ότι εκθέτει τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά και ότι για τον ίδιο αποτελεί μια τεράστια πολιτική δικαίωση. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει περιμένει ήδη 2 χρόνια για να ενημερωθεί για εξαιτίες της παρακολούθησής του από την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τώρα, Αγγελική, έχεις κάποια ιδέα για το χρονοδιάγραμμα όλου αυτού? Ο κύριος Ράμος, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει το ταχύτερο δυνατό. Η απόφαση τους έγινε καθαρογραφεί, χρειάζεται αρκετό καιρό. Ελπίζουν πάντως ότι αυτό θα γίνει πριν από τις ευρωεκλογές. Από εκεί πέρα, ο κύριος Ράμος θα επιταχύνει τις διαδικασίες που είναι συνεδρίες της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ προκειμένου να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά χρειάζεται κάποιος χρόνος. Το θέμα αυτό προέκυψε ξαφνικά και μπήκε στο κέντρο της πολιτικής επικαιρότητας, ανατρέποντας τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να πάμε στις ευρωεκλογές με ένα τέτοιο ζήτημα στην κορυφή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε δύσκολη θέση πολιτικά, γιατί το ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων καταγράφεται στην τρίτη θέση, σαφώς πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει θέσει ως στόχο, ως πύχη για τις ευρωεκλογές, το να βρεθεί το ΠΑΣΟΚ στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτή τη στιγμή αυτός ο στόχος δεν φαίνεται ότι είναι ρεαλιστικός. Χθες με την ανακοίνωση του Ευρωψηφοδελτίου αισιοδοξούν χαρά ο Τρικούπι ότι υπάρξει μια συσπήρωση και ότι δίνουν ένα μήνυμα διεύρυνσης και πολυσυλλεκτικότητας. Είχε πολύ δυνατό παλμό η χθεσινή συγκέντρωση. Ναι, και πολύ δυνατές αντιδράσεις όμως. Ειδικά η μετακίνηση του Θοδωρή Ζαγοράκη από το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, εκείνο του ΠΑΣΟΚ, έχει προκαλέσει πάρα πολλές διαφωνίες σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη μεριά, βέβαια, είναι και ένα ψηφοδέλτιο που έχει και πολύ δυνατά ονόματα και σταθερά ονόματα που ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Ομανιάτης, ο κύριος Σαχινίδης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος. Θέλω να πω ότι εντάξει, ένα πρόσωπο είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης, δεν θα πάρει μπάλα όλο το ψηφοδέλτιο. Σίγουρα το ψηφοδέλτιο έχει έτσι και έναν αέρα αριστείας, αλλά η υποψηφιότητα του κ. Ζαγοράκη είναι κατά τη γνώμη μου εμβληματική, γιατί είναι η τρίτη θητεία την οποία θα διεκδικήσει ο κ. Ζαγοράκης, έχοντας πάρει ακροδεξιές θέσεις στο παρελθόν, για παράδειγμα εναντίον των αμβλώσεων, του γάμου του για τα ομόφυλα ζευγάρια κλπ. Και ο οποίος δεν έχει παραιτηθεί καν από ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πριν μετακινηθεί στο ΠΑΣΟΚ, οπότε υπάρχει και ένα θέμα ηθικής τάξης και πολιτικού καιροσκοπισμού. Εν πάση περιπτώσει, στη Χαρλαίο Τρικούπη εκτιμούν ότι ο κ. Ζαγοράκης έχει προσωπικές ψήφους στη Βόρεια Ελλάδα, ως ΠΑΟΚ, έτσι. Και ότι αυτό θα φέρει ωφέλη στο ΠΑΣΟΚ περισσότερα από τις ζημιές που προκαλεί. Και ως προσωπικότητα του ποδοσφαίρου, είναι ευρέως αποδεκτός ως αθλητής. Έχει κάνει ήδη 2 θητείες, επειδή υπήρξε σπουδαίος αθλητής. Πλέον κρίνεται ως ευρωβουλευτής. Και ως ευρωβουλευτής δεν θυμόμαστε κάτι να έχει κάνει σε Βρυξέλλες, Στρασβούργο. Θετικό και πάντως όχι προοδευτικό. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας επίσημα. Την επόμενη Δευτέρα νομίζω θα γίνει αυτό. Και εκεί θα υπάρξουν αντιδράσεις. Εκεί μένει ανοιχτό το θέμα του Φρέντι Μπέλερη, αν θα είναι αυτός υποψήφιος. Θα έρθει ο κύριος Ράμας στο Φόρουμ των Δελφών
είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Συνυποψήφιοι του άλλωστε ανησυχούν πάρα πολύ ότι αν κατέβει αυτός ο υποψήφιος μπορεί να πάρει την πρωτιά. Mm-hmm. Έχουν ήδη άλλους μπελάδες πώς θα αντιμετωπίσουν τους πολύ αναγνωρίσιμους υποψήφιους, όπως για παράδειγμα είναι ο Γιώργος Αυτιάς, ο δημοσιογράφος που έκανε εκπομπή στο Sky μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο, σε μια έτσι πρωτοφανή πρακτική που δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε και ο ανταγωνισμός είναι σκληρός σε όλα τα κόμματα μεταξύ. Και αναμένουμε και τη διαδικασία αυτή των προκριματικών εκλογών για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ακουστεί mm-hmm. κάποια ονόματα που επίσης προέρχονται από το χώρο της τηλεόρασης. Και εκεί έχουν προκληθεί αντιδράσεις, αλλά εκεί είναι συμμετέχοντες στις προκριματικές εκλογές. Δηλαδή υπάρχουν δύο πανελίστες ψυχολογικών εκπομπών, για παράδειγμα, και θα αποφασίσει ο κόσμος. Δεν είναι προσωπικές επιλογές του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ χαίρονται ιδιαίτερα για την προσχώρηση της Σοφίας Μπεκατόρου, η οποία είναι Ολυμπιονίκης και είναι και γυναίκα χάρη στην οποία ξεκίνησε το κίνημα Μητού στην πατρίδα μας. Η κυρία Μπεκατόρου είχε προσεγγιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη τετραετία και τελικά δεν το έκανε. Έχει κάνει ήδη κάποιες πολύ σκληρές δηλώσεις για τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι εύκολη πολιτική αντίπαλος σε αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία πλέον. Να πούμε ότι αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα, δέσμη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας μεταξύ ανηλίκων, που έχει πάρει χαρακτηριστικά κοινωνικής μάστιγας, ναι. Και το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ την κυβέρνηση, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις στο μέσο ασφάλειας φαίνεται ότι είναι αχίλλειος στέρνα. Ναι. Μετά την ακρίβεια είναι το δεύτερο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Άγγελε, και μιας και αναφέρθηκες και στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης από το Βήμα του Συνεδρίου είπε χθες ότι στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών κρύβεται και το δικό του όνομα, ούτως ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί έτσι καλύτερα στις Βρυξέλλες. Θέτει δηλαδή και τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Όχι απλώς τον εαυτό του. Παίρνει πάνω του ουσιαστικά την καμπάνια για τις ευρωεκλογές. Τις αντιμετωπίζει ως εθνικές εκλογές με έναν τρόπο. Δηλαδή βάζει ένα διακύβευμα πάρα πολύ πολιτικό και εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή αυτό που το είπε ο ίδιος σχηματικά ως σταθερότητα ή πειραματισμοί και νέες περιπέτειες. Αυτό θα μπορούσε να είναι και το δίλημα για τις εθνικές εκλογές επόμενες, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης θα κρυθεί και ο ίδιος προσωπικά για το αποτέλεσμα που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν την αυτοπεποίθηση ότι θα περάσουν οπωσδήποτε το 30%. Εξού και εκθέτουν προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκινά και τις περιοδίες του σήμερα, είναι στην Τήλο και θα συνεχίσει σε όλη την επικράτεια ο ίδιος να εμφανίζεται και να μιλάει με κόσμο και ψηφοφόρους. Η επιστολική ψήφος δεν πηγαίνει καθόλου καλά για την κυβέρνηση. Νομίζω είναι περίπου 60.000 οι εγγεγραμμένοι να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου και στο εξωτερικό, στην Αμερική, για παράδειγμα, να σου πω ένα νούμερο, είναι περίπου 1.300. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλή η αριθμή σε σχέση με τις προσδοκίες που είχε η κυβέρνηση. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μεγάλη επιφυλακτικότητα από τον κόσμο σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Έτσι, δηλαδή, μετά από αυτό το σκάνδαλο με την κυρία Σημακοπούλου. Την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει και την συλλογική αμφιβολία για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Mm-hmm. Τώρα, Αγγελική, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είδαμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, οι οποίοι ήταν σιωπηλοί και δεν μπορεί κανείς να πει ότι το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φιλικό με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία τη χρειάζεται τη δεξιά πλευρά της, μιας και βλέπουμε την άνοδο της ελληνικής λύσης. Πώς θα καταφέρει να το ισορροπήσει αυτό ο Κυριακός Μητσοτάκης? Στην πραγματικότητα, αυτό το συνέδριο, το οποίο δεν χαρακτηρίστηκε ούτε από πλήθος ούτε από πάθος και δεν είχε πολύ μεγάλο παλμό, παρόλο που ήταν πανηγυρικό και τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Να βλέπουμε και εδώ στα πλάνα, ο Αντώνης Σαμαράς δεν χειροκροτάει καν. Ναι, ήταν ένα συνέδριο επιβεβαίωσης του εσωτερικού ρήγματος. Όχι μόνο γιατί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν πήραν το λόγο και ήταν απλοί παρατηρητές, αλλά και γιατί. Το αναφέρω ως παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς με διαρροή έσπευσε να αποκηρύξει την υποψηφιότητα του άλλοτε στενού του συνεργάτη του Γιώργου Μουρούτη, του συναδέλφου και φίλου μας εδώ στο One. Και σχολιαστή στο One Channel, σταθερού σχολιαστή τους τελευταίους ακριβώς, μήνες. Ο οποίος Γιώργος Μουρούτης υπήρξε πάρα πολύ στενός συνεργάτης τα προηγούμενα χρόνια και όπως λέμε εμείς που γνωρίζουμε λίγο τις καταστάσεις αυτές στην Δημοκρατία, μόνο έχασε από τη συνεργασία του με τον κύριο Σαμαρά. Και παρόλα αυτά, ο κύριος Σαμαράς αισθάνθηκε την ανάγκη να πάρει αποστάσεις από την υποψηφιότητά του. Αυτό και δείχνει πόσο βαθύ είναι το εσωκομματικό ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, χωρίς να έχει πάρει
ακόμα διαστάσεις, γιατί η εξουσία λειτουργεί ως συγκολητική ουσία και αυτή τη στιγμή έχουν το πολιτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος έχουν επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση φτύρεται με έναν τρόπο πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχει ακόμα καν κλείσει ένα χρόνο και μάλιστα χωρίς να έχει αντίπαλο. Εξακολουθεί να έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα απέναντι στο δεύτερο κόμμα, αλλά δεν, σε μεγάλο βαθμό αυτό το δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία, έχει απογοητεύσει τον κόσμο της και προς τα δεξιά και προς το κέντρο για πάρα πολλά ζητήματα που άπτονται της παραγωγής κυβερνητικού έργου, του μεταρρυθμιστικού στίγματος, της διαχειριστικής ικανότητας και, εν πάση περιπτώσει, της ποιότητας της πολιτείας της. Τώρα, και αν μου επιτρέψει, Αγγελική, έχει αρχίσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χάνει κάπως ως πρόσωπο στην καταλληλότητα. Είναι πάλι πρώτος, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον με τις 2-3 τελευταίες. Σίγουρα η ηγετική του εικόνα έχει θαμπώσει. Αυτό φαίνεται στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων. Του έχει στοιχήσει πάρα πολύ η ιστορία των Ντεμπών, για την οποία αφελώς πίστεψαν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι έκλεισε στις εκλογές, ενώ ήταν μια πληγή κοινωνική χένουσα που τώρα αιμορραγεί με πολύ πιο έντονο τρόπο από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Σίγουρα του έχουν στοιχήσει οι ευρωπαϊκές καταδικαστικές αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κράτου δικαίου στην Ελλάδα. Η φήμη που έχει αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει, η κακή φήμη που έχει αποκτήσει η ελληνική δημοκρατία επί της δικής του πρωθυπουργίας στο εξωτερικό, αλλά και αριθμίες που συνδέονται με τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης στα θέματα της καθημερινότητας, με τελευταίο τραγικό παράδειγμα την γυναικοκτονία έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Και το σταθερό πρόβλημα της οικονομίας, που η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα των Ελλήνων σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και σύμφωνα με αυτό που ζούμε και καθημερινά όλοι μας. Και η οποία, παρά τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν αποκλιμακώνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πολίτες ακούν συνεχώς διακηρύξεις και στο ράφι του σούπερ μάρκετ διαπιστώνουν ότι οι διακηρύξεις αυτές δεν γίνονται πράξη. Στο μεταξύ, η κατάσταση της οικονομίας δεν επιτρέπει νέου είδους οριζόντιες παροχές, κατά τον τρόπο που μάθαμε την περίοδο της πανδημίας. Και γι' αυτό δεν θα υπάρξει ένα έκτακτο δώρο Πάσχα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε τα περιθώρια πολιτικής διαχείρισης του κόστους, του πολιτικού κόστους από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και σχροκέρδεια είναι εξαιρετικά περιορισμένα για τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Αγγελική, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο Δελτίο. Εγώ.